Χαιρόμαστε πάντα ιδιαίτερα όταν έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε τις ενώσεις των ενεργεία αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι οποίοι συνδικαλίζονται μέσα σε δύσκολες συνθήκες, συλλογικά, δημοκρατικά αποφασίζουν, διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Είναι σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια δύσκολη εδώ περιοχή όπως είναι ο Εύρος, η ακριτική περιοχή του Εύρου, υπερασπίζοντας την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, και βεβαίως έχουν πάρα πολλά προβλήματα που η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο, θα πρέπει να σκύψει πάνω τους και να τα επιλύσει. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με μισθολογικά ζητήματα, το χαμηλό των μισθών, με μια σειρά ζητήματα υπεραλογιακής απασχόλησης που δεν αποζημιώνονται, με νυχτερινές βάρδιες και λοιπά, με συστέγαση και επίλυση οικογενειακών προβλημάτων για συνυπηρέτηση, τα προβλήματα της στέγασης, τα προβλήματα της υγιεινής και ασφάλειας στα στρατόπεδα, ιδιαίτερα τώρα με τη φάση του κορονοϊού, και μια σειρά άλλα ζητήματα όπως είναι οι μεταθέσεις, οι μοριοδοτήσεις, η εξέλιξη και η ιεραρχία στις ένοπλες δυνάμεις, προβλήματα τα οποία το ΚΚΕ και η κοινοβουλευτική του ομάδα τα έχει αναδείξει μέσα στη Βουλή. Θα συνεχίζουμε σταθερά. Πρέπει να σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο μόνο διάστημα κάναμε 7 ερωτήσεις στη Βουλή που αφορούν την Ένωση και τα προβλήματα των εργαζομένων στις ένοπλες δυνάμεις εδώ του Εύρου, ειδικά του νομού του Εύρου, αλλά και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες ερωτήσεις όλο αυτό το διάστημα για το σύνολο των προβλημάτων αυτών.